Το εσπέρα τη Μεγάλη Τρίτη, καθώ και την Μεγάλη Τετάρτη το πρωί, ψάλετε το τροπάριο τη Κασιανή. Πρώτα όμω θα δούμε ποια ήταν η ποιήτρια Κασιανή. Από τον βυζαντινό χρονογράφο Σιμεών Μάγιστρο, μαθαίνουμε ότι η Εφροσύνη, μητέρα του Αυτοκράτορα Θεοφίλου και κόρη του Κωνσταντίνου του Έκτου, στην προσπάθειά της να παντρέψει το γιο της το έτος 830 μετά Χριστόν, διοργάνωσε στην μεγαλοπρεπή αίθουσα των ανακτόρων της Κωνσταντινουπόλεως μεγάλη σύναξη από τις πιο όμορφες κοπέλες της αυτοκρατορίας. Η προσέλευση υπήρξε μεγάλη και όταν παρατάχθηκαν στη σειρά, καθισμένες σε πολυτελή ανάκλυντρα, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος περιήλθε μπροστά τους για να διαλέξει την μέλουσα σύζυγό του και αυτοκράτηρα, δίνοντας σε όποια διάλεγε ένα χρυσό μήλο. Η ομορφότερη από όλες ήταν η Κασιανή, που η ομορφιά της θάμπωσε τον νεαρό Θεόφιλο και σε αυτήν επρόκειτο να δώσει το μήλο, σύμβολο της προτίμησής του. Θέλοντας όμως να διαπιστώσει αν η εξυπνάδα της ήταν ανάλογη και με την ομορφιά της, της είπε ο Σάρα διαγυναικό ερεί τα φαύλα. Από την γυναίκα δηλαδή ξεκινούν όλα τα κακά πράγματα, υπονοώντα την Εύα. Η Κασιανή όμω δεν ξαφνιάστηκε και θέλοντα να δείξει την εξυπνάδα τη, απάντησε. Αλλά και διαγυναικό πηγάζει τα κρίτο. Από την γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα. Υπονοώντα την υπεραγία Θεοτόκο, που έφερε στον κόσμο το μεγαλύτερο αγαθό. Αυτή όμως η πράγματι έξυπνη απάντηση χαρακτηρίστηκε από τον Θεόφιλο ότι περιείχε και κάποια προπέτεια και επιπολαιότητα. Οπότε έδωσε το μήλο στην επίση ωραία αλλά και σεμνή Θεοδόρα. Ο Θεόφιλος αυτός ήταν ο οικονομάχος Θεόφιλος. Και η Θεοδόρα είναι η Αγία Θεοδόρα η οποία ανεστήλωσε τις εικόνες μαζί με τον ιό της τον Μιχαήλ. Η Κασιανή τότε αφού δεν πέτυχε τον επίγειο νυμφίο αποτραβήχτηκε από τα εγκόσμια και μόνασε και αφιερώθηκε στον ουράνιο νυμφίο το Χριστό μας. Έχτισε με δικά της χρήματα ένα μοναστήρι το οποίο αργότερα πήρε το όνομά της ντύθηκε το μοναχικό σχήμα και αφιέρωσε τη ζωή της στην λατρεία του Χριστού και στην ιερή ποίηση, συνδυάζοντας έτσι τη βαθιά ευσέβεια και την κλίση της στα γράμματα. Έλεγε η ίδια, επειδή δεν έγινα βασίλισσα του πρόσκαιρου του του κόσμου, θα γίνω υπήκοος της αιώνιας βασιλείας του Χριστού. Εκεί στο μοναστήρι εκδηλώθηκε και το έμφυτο καλλιτεχνικό της τάλαντο, και το βαθύ συνέστημα της πίστεως, συνθέτοντας εκκλησιαστικούς ύμνους, τροπάρια, ιδιόμελα κλπ. Εκεί στην ήσυχη και υποβλητική ατμόσφαιρα του μοναστηριού συνέθεσε το περίφημο ιδιόμελο δοξαστικό των αποστήχων της Μεγάλης Τετάρτης, το τροπάριο της Κασιανής, όπως το ξέρει ο λαός. Φαίνεται καθαρά ότι η Κασιανή εμπνεύστηκε για να γράψει το ιδιόμελο αυτό από τα λόγια των Αγίων Ευαγγελιστών που περιγράφουν την ανώνυμη αυτή αμαρτωλή γυναίκα, την Μιχαλίδα που ο Χριστός την έσωσε από την αμαρτία και τον βόρβορο της απολίας. Πολλοί ερευνητές της Αγίας Γραφής πιστεύουν ότι αυτή η αμαρτωλός που άλυψε το Χριστό με τα μοίρα ήταν αυτή η γυναίκα που την έσωσε ο Χριστός από τον λιθοβολισμό όταν είπε στους Φαρισαίους «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο». Και όταν αργότερα ο Χριστός βρέθηκε στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου του Λεπρού, τον οποίο τον καθάρισε από τη Λέπρο ο Χριστός, βρέθηκε εκεί και η αμαρτωλή γυναίκα και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και αφοσίωσή της στον Σωτήρα Χριστό. «Αγοράζει αρώματα» τα ταπεινά και σεμνά και ταπεινωμένη και συντετριμένη με δάκρυα στα μάτια έρχεται και πλένει τα πόδια του Χριστού και τα σκουπίζει με τα ξέμπλεκα μαλλιά της. Τα δάκρυά της εκείνα ήταν δάκρυα ελέους και συντριβή και κλαίει με πάθος για να την ευσπλαχνιστεί ο Θεός της αγάπης και της συγχώρησης. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος δεν μπόρεσε εύκολα να ξεχάσει την Κασιανή. Έτσι λοιπόν μαζί με την φρουρά του έφτασε έφυπος στο μοναστήρι της Κασιανής. Όμως η Κασιανή πρόλαβε να εξαφανιστεί εν γέρος, κρύφτηκε. Ο Θεόφιλος μπήκε στο κελί της και το βρήκε άδειο. Πάνω στο τραπέζι βρήκε το χειρόγραφο με ημιτελές στο τροπάριο που είχε ξεκινήσει να γράφει η Κασιανή. Συγκεκριμένα η Κασιανή είχε συνθέσει το τροπάριο μέχρι το σημείο που λέει «Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω του τους δε πάλιν της της κεφαλής μου βοστρίχης». Και τότε ο Θεόφιλος πρόσθεσε με το χέρι του την φράση «Ον εν το παραδείσο έβα το διλινόν κρότον τη σωσήν ηχηθήσα το φόβο εκρύβει» δηλαδή αυτά τα πόδια που ήθελε να καταφυλίσει η αμαρτωλός γυναίκα, όταν τα άκουσε η Εύα εκείνο το δυλινό της παρακοής να περπατάνε στον παράδεισο, από το φόβο της κρύφτηκε. Προφανώς ο Θεόφιλος έκανε υπενιγμό προς την Κασιανή λέγοντας ότι και εσύ Κασιανή, όταν άκουσες το ποδοβολητό του αλόγου μου, κρύφτηκες από τον φόβο σου. Μετά την απομάκρυνση του Αυτοκράτορα Θεοφύλου από το μοναστήρι, η Κασιανή βγήκε από την κρυψώνα της και είδε την ιδιόχειρη προστήκη του Θεοφύλου, η οποία όμως δεν τέριαζε με το υπόλοιπο κείμενο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν την διέγραψε την προστήκη αυτή, αλλά την άφησε και συμπλήρωσε. «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους, τι σε ψυχοσώστα σωτήρ μου». Μη με τη συνδούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος. Σαν να μας λέει σε όλους εμάς ότι πολλές φορές ακούμε το Χριστό αλλά φεύγουμε για να μην μας δει. Φεύγουμε για να κρυφτούμε, για να κάνουμε την αμαρτία διότι νομίζουμε εμείς ότι ο Θεός δεν μας βλέπει. Όμως είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πάντοτε ό,τι και αν κάνουμε ο Θεός μας βλέπει. Η συνείδησή μας μας ήλεγχε και νομίζαμε ότι ο Θεός δεν μας βλέπει. Αλλά όμως τώρα ήρθε η ώρα να μετανοήσουμε. Ήρθε η ώρα να τρέξουμε μπροστά στο Χριστό, να πέσουμε στα πόδια Του και να Τον παρακαλέσουμε να μας καθαρίσει από την αμαρτία διότι είναι πολύ εύσπλαχνος και ικτήρμων. Τον αμαρτιών μου τα πλήθη και των κρυμάτων σου την άβησο ποιος μπορεί να τα εξειχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Μέσα από το δοξαστικό της Κασιανής φαίνεται η παραδειγματική μετάνοια που έδειξε στο Χριστό η αμαρτωλή γυναίκα. Εννέα αιώνες μετά από αυτήν την υπέροχη πράξη της μετανοίας της αμαρτωλής, βαθύς, συναρπαστικός, πέρα ως πέρα θεολογικός και άριστα ψυχολογιμένος ο ύμνος της μετανοίας. Μία γυναίκα οσία, η μοναχή Κασιανή, συνέθεσε τον υπέροχο αυτό ύμνο για να υμνήσει το έλεος του Θεού και την δύναμη της μετανοίας. Ομολογία πίστεως στην αρχή ακολουθείται από την αναγνώριση της αμαρτωλότητος και ενοχής και ζητά ταπεινά το Θείο έλεος. Μέσα σε αυτόν τον ύμνο περνούν τα θλιβερά και ολέθρια αποτελέσματα της αμαρτίας αλλά και η σωτήρια λύση της μετανοίας. Το δράμα της παραστρατιμένης ψυχής, ο πόνος της μετανοούσης καρδίας, η τρυφερότητα και η συγκατάβαση της θείας αγαθότητος και ευσπλαχνίας. Η ελπίδα στο έλεος του Θεού, ο ανεξιχνίαστος πλούτος της αγάπης του ενανθρωπίσαντος Κυρίου, η πεποίθησης για την άφεση και τη συγνώμη. Κύριε, οι εν πολλέ αμαρτίε περιπεσούσα γυνή. Ο άνομο και ένοχο βίο τη γυναικό εκείνη σε τρει λέξει. Οι εν πολλέ αμαρτίε περιπεσούσα γυνή. Είναι μεγάλη αμαρτωλή. Δεν μένει όμω ασυγκίνητη από τι εκδηλώσει τη θεία αγαθότητο. Τον αισθάνεται ω Θεό και σωτήρα τον Χριστό. Και γι' αυτό λοιπόν την σύν εσθωμένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξην, οδυρωμένη, μοίραση προ του ενταφιασμού κομίζει. Σαν να προαισθάνεται ότι ο Θεός της Αυτός θα νεκρωθεί και θα ενταφιαστεί για χάρη της. Γι' αυτό λοιπόν του προσφέρει τα μοίρα της πίστεως και της λατρείας της. Χήμαρος μετανοίας ξεχυλίζει από την ψυχή της και πόνος βαθύς ακούγεται για το άθλιο κατάντημά τη. Ήμι λέγουσα ότι νύξμι υπάρχει, ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος, έρος της αμαρτίας. Εκεί καταντά ο δούλος της αμαρτίας, εχμάλωτος από τα πάθη του, σκοτισμένος, εξευτελισμένος, αλλά και απελπισμένο από ανθρωπίνη συμπάθεια και προστασία και στον Θεό καταφεύγει και ζητεί το έλεος. Όλος τότε ο βίος αναθεωρείται, όλο το παρελθόν αποδοκιμάζεται και πνιγμένος στα δάκρυα ζητεί την άφεση και σωτηρία. Δέξε μου τα σπηγά των δακρύων. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας. Ο κλίνα ουρανού τι αφάτο σου και νόση!» Για το σκοπό αυτό κατέβηκες από τον ουρανό στην γη, δεν ήλθες για να ζητήσεις και να σώσεις το απολολός πρόβατο. Είναι πλήθη τα αμαρτήματα τα δικά μου, αλλά και άβηση ανεξιχνίαστη τα κρίματα τα δικά σου, απέραντη η ευσπλαχνία σου, άπειρη οι τρόποι της θείας σου σοφίας, με τους οποίους σώζεις τους αμαρτωλούς καταφυλίσω του αχράντους σου πόδας, για να δείξω το πόσο σε λατρεύω. Αποσμίξω τούτους δε πάλιν τη τη κεφαλή μου βοστρίχης. Τόσον ταπεινώνω τον εαυτό μου για να λάβω συγνώμη. Λοιπόν, μη με την συνδούλην Παρίδη, ο αμέτρητον έχων το έλεος. Σύνθημα μετανοίας, το σύνθημα της Μεγάλης Τετάρτης. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι η κατεξοχήν ημέρα της μετανοίας. Ας προσέξουμε λοιπόν αγαπητοί μου χριστιανοί. Είναι μεγάλη η μετάνοια. Αυτή ειρηνεύει την συνείδηση, αυτή καθαρίζει την ψυχή, αυτή συμφιλιώνει με το Θεό και σώζει τον αμαρτωλό. Η βαθιά και πλήρης μετάνοια.